Μπαίνω στο θέμα μου, που είναι το επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης, και προκαταβολικά να σας πω ότι θα προσπαθήσω να απαντήσω σε 5 βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με το θέμα. Πρώτο ερώτημα, γιατί με βάση τους θεμελιωτές του μαρξισμού χρειάζεται επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης. Δεύτερο ερώτημα, ποιους πρέπει να συνενώνει αυτό το κόμμα. Τρίτο ερώτημα, ποιος είναι ο ρόλος του. Τέταρτο ερώτημα, ποια πρέπει να είναι η λειτουργία του. Και πέμπτο ερώτημα, πότε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, να διακρίνουμε ότι ένα κόμμα, πέρα από αυτά που μπορεί να λέει για τον εαυτό του, είναι πραγματικά ένα επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης. Εννοείται ότι για τα καθένα από τα ερωτήματα αυτά, πολύ συνοπτικά θα αναφερθώ, και για την οικονομία του χρόνου, αλλά και γιατί έτσι κι αλλιώς ο στόχος μας είναι να δώσουμε απλώς μερικές βασικές σκέψεις μέσα από τις πηγές, μέσα από τους ίδιους τους θεμελιωτές του μαρξισμού και βεβαίως να ακολουθήσει και διάλογος μέχρι τις 8 βέβαια που ολοκληρώνεται το μάθημα. Ξεκινάω λοιπόν από το πρώτο. Γιατί χρειάζεται επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης. Οι θεμελιωτές του μαρξισμού, όπως πιθανότατα να γνωρίζουμε και όπως πιθανότατα είχατε ακούσει και θυμάστε από τα περσινά σεμινάρια, ειδικά από το σεμινάριο του Διαλεκτικού και του Ιστορικού Υλισμού, υποστηρίζουν ότι η εργατική τάξη και γενικότερα οι εργαζόμενοι δεν αποκτούν συνείδηση της τάξης τους και άρα συνείδηση και της κοινωνικής αδικίας, της ταξικής εκμετάλλευσης και άρα συνείδηση του ότι πρέπει να ανατραπεί το εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα από μόνοι τους. Πρώτα απ' όλα γιατί στην κοινωνία στην οποία ζούμε, αλλά όπως και σε κάθε κοινωνία, υπάρχει μια κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία βγαίνει από παντού όπως ο υδρότας από τους σπόρους του δέρματος. Επίσης, γιατί αυτή η κυρίαρχη ιδεολογία στις διάφορες παραλλαγές και στις διάφορες μορφές της υφίσταται τη συνεχή επεξεργασία και διάδοση μέσα από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το αστικό σχολείο, από το πανεπιστήμιο, από τους διάφορους ιδεολογικούς μηχανισμούς, είτε του κράτους είτε ιδιωτικούς. Και έτσι, ο εργαζόμενος, η εργατική τάξη δεν μπορεί να αποκτήσει λοιπόν συνείδηση ταξική παρά μόνο αυθόρμητα καταρχήν σε εμβριακή μορφή. Ψήγματα δηλαδή, μια επιμέρου σύγκρουση με τον εργοδότη κτλ. Και για να αποκτήσει, να μπορέσει να συνολικοποιήσει αυτή την συνείδηση, αυτή την κοινωνική συνείδηση, αυτή την ταξική συνείδηση, πρέπει να παρεμβληθεί, πρέπει να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση η πρωτοπόρα θεωρία και το πρωτοπόρο οργανωμένο κομμάτι της εργατικής τάξης, που είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή το επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης, που συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο ερώτημα είναι ποιος συνενώνει ένα τέτοιο κόμμα. Ένα τέτοιο κόμμα συνενώνει, ή μάλλον για να είμαι ακριβής, πρέπει να συνενώνει, γιατί είναι διαφορετικό το πρέπει από το ποιος συνενώνει πραγματικά. Πρέπει να συνενώνει τους πρωτοπόρους εργάτες, εργαζόμενους, εργατοϋπάλληλους, αλλά και από άλλα στρώματα, από τα στρώματα της διανόησης, από τα στρώματα καμιά φορά των μικρομεσαίων, σπανιότερα από αποστάτες της τάξης τους αστούς, όπως εξάλλου ήταν και κάποιοι από τους κλασικούς του μαρξισμού. Συνενώνει λοιπόν τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία και μάλιστα τα συνενώνει με όχι έναν οποιοδήποτε τρόπο, αλλά σε μια προσπάθεια, όπως έλεγε ο Λένιν ήδη από το «Τι να κάνουμε», σε μια προσπάθεια να συγχωνευθούν τα καλύτερα στοιχεία της εργατικής τάξης, αυτά που ίσως και αυθόρμητα πολλές φορές έχουν οι εργαζόμενοι, με τα καλύτερα στοιχεία της διανόησης. Και να αποκτήσει ο ένας αμοιβαία, να αποκτήσουν αμοιβαία ο ένας τα καλύτερα στοιχεία του άλλου. Ξαναλέω όμως ότι αυτό πάντοτε είναι στο επίπεδο του δέοντος, του πρέπει. Διότι αυτό που συμβαίνει στην πράξη πρέπει κάθε φορά να το εξετάζουμε συγκεκριμένα. Είναι άλλο ποιος πρέπει να είναι ο στόχος, πρέπει να συσπυρώσουμε τους πρωτοπόρους, τους πιο μαχητικούς εργάτες. Και είναι άλλο πράγμα αν πράγματι ένα κόμμα το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως επαναστατικό, εργατικό, συγκεντρώνει πράγματι αυτά τα στοιχεία και είναι άλλο πράγμα επίσης αν ο κάθε ένας ξεχωριστά από τα μέλη αυτού του κόμματος συγκεντρώνει πράγματι αυτά τα στοιχεία, δηλαδή είναι όντως πρωτοπόρο μαχητικό στοιχείο. Το τρίτο ερώτημα στο οποίο θα προσπαθήσω να απαντήσω είναι ποιος είναι ο ρόλος αυτού του κόμματος. Ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι πολυεπίπεδος. Πρέπει καταρχήν να συμβάλλει στην θεωρητική επιστημονική ανάλυση των συγκεκριμένων συνθήκων που ισχύουν σε κάθε χώρα με βάση τις αρχές και τα εργαλεία
του μαρξισμού-λενινισμού και σας διαβάζω ένα σχετικό απόσπασμα πολύ χαρακτηριστικό από τον Λένιν, γραμμένο μάλιστα ήδη το 1899. Έγραφε λοιπόν ο Λένιν τα εξής, ότι το πραγματικό καθήκον του Επαναστατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος είναι όχι σκάρωμα σχεδίων αναδιοργάνωσης της κοινωνίας, όχι κήρυγμα στους κεφαλαιοκράτες και στα τσιράκια τους για την βελτίωση της κατάστασης των εργατών, όχι οργάνωση συνωμοσιών, αλλά οργάνωση της ταξικής πάλης του προλεταριάτου και καθοδήγηση αυτής της πάλης, που τελικός σκοπός της είναι η κατάληψη της πολιτικής εξουσίας από το προλεταριάτο και η οργάνωση της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Εμείς, συνεχίζει ο Λένιν, δεν βλέπουμε καθόλου τη θεωρία του Μάρξ σαν κάτι το τελειωμένο και μια για πάντα δοσμένο. Απεναντίας, λέει ο Λένιν, έχουμε την πεποίθηση πως η θεωρία αυτή έβαλε μόνο τους ακρογωνιαίους λίθους της επιστήμης, που οι σοσιαλιστές έχουν χρέος, οι κομμουνιστές, οι επαναστάτες έχουν χρέος να την προωθούν παραπέρα προς όλες τις κατευθύνσεις. Νομίζουμε, λέει, μιλώντας για την ρωσική πραγματικότητα, πως για τους Ρώσους σοσιαλιστές είναι ιδιαίτερα απαραίτητη μια αυτοτελής επεξεργασία της θεωρίας του Μάρξ, επειδή η θεωρία αυτή δίνει μόνο γενικές καθοδηγητικές θέσεις κτλ. Κτλ. Δεύτερη προσπάθεια, δεύτερο καθήκον, δεύτερος ρόλος, αν θέλετε, διαλεκτικά δεμένος με τον πρώτο φυσικά του Επαναστατικού Κόμματος της Εργατικής Τάξης, είναι ακριβώς να συμβάλλει στην ανάπτυξη της πάλης της εργατικής τάξης και γενικότερα των εργαζομένων σε όλα απολύτως τα επίπεδα. Και στο συνδικαλιστικό επίπεδο, και στο επίπεδο των άμεσων διεκδικήσεων, και στο πολιτικό επίπεδο και της πολιτικής πάλης, και στο επίπεδο της ιδεολογικής, θεωρητικής και επιστημονικής διαπάλης. Ξαναδιαβάζω πάλι ένα απόσπασμα από τον Λένιν, από την ίδια περίπου περίοδο, είναι από ένα άρθρο του που επιγράφεται τα επιτακτικά καθήκοντα του κινήματός μας από την 1900 ήδη. Λέει λοιπόν ότι το κύριο και βασικό καθήκον μας είναι να βοηθάμε την πολιτική ανάπτυξη και την πολιτική οργάνωση της εργατικής τάξης. Σε πολλά άλλα σημεία του έργου του συναντάμε τη διατύπωση ότι το Επαναστατικό Κόμμα της Εργατικής Τάξης πρέπει να συμβάλλει ώστε να συναντιέται η επαναστατική θεωρία με το αυθόρμητο, ώστε να συμβάλλει το Επαναστατικό Κόμμα της Εργατικής Τάξης στην ανύψωση του αυθόρμητου, αυτού δηλαδή που λέγαμε πριν, της αυθόρμητης συνείδησης, των ψυγμάτων, της ευριακής μορφής ταξικής συνείδησης που αποκτά αυθόρμητα η εργατική τάξη, να συμβάλλει λοιπόν στην ανύψωσή του και στο να δεθεί το αυθόρμητο και να γίνει συνειδητό. Όλα αυτά βεβαίως με βάση την πειθό και ποτέ με διοικητικά ή άλλα βουλησιερχικά μέσα, ποτέ με την μέθοδο της υφαρπαγής της συνένεσης της εργατικής τάξης, αλλά απολύτως, ξαναλέω, με βάση την πειθό και διαλεκτικά δεμένη με την ίδια την εμπειρία που αναπτύσσει η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι μέσα από τους καθημερινούς του αγώνες. Γιατί απλούστατα, όπως τόνιζε ο Μάρξ σε κάθε ευκαιρία, ο αγώνας για την επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας είναι υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων, είναι υπόθεση του ίδιου του λαού, είναι υπόθεση της ίδιας εργατικής τάξης και άρα αυτό που πρέπει να κάνει ένα επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης είναι να ανοίγει τους δρόμους σε αυτή την κατεύθυνση και όχι να υποκαθιστά την τάξη, την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους. Έρχομαι τώρα στο τέταρτο ερώτημα, στο οποίο θα σταθώ και λίγο αναλυτικότερα, διότι η απάντηση σε αυτό το τέταρτο ερώτημα, δηλαδή στο ποια πρέπει να είναι, πώς πρέπει να είναι οργανωμένη η λειτουργία ενός επαναστατικού κόμματος της εργατικής τάξης, από τη μια πλευρά καθρεφτίζει πολλές άλλες πλευρές της φυσιογνωμίας ενός κόμματος, είτε τέτοιου είτε αλλιώτικου, και από την άλλη αντεπιδρά στη φυσιογνωμία ενός κόμματος, ο τρόπος εννοώ εσωτερικής λειτουργίας. Στον τομέα αυτό, στο ζήτημα της εσωτερικής λειτουργίας, θα δούμε ήδη από την αρχή, ήδη από τον Μάρξ, παρότι ο Μάρξ, αν θέλετε, δεν ήταν αυτός που ασχολήθηκε διεξοδικά με το ζήτημα αυτό. Όπως είναι γνωστό, ο Λένιν ασχολήθηκε πολύ περισσότερο με το θέμα της οργάνωσης του Προλεταριακού Κόμματος Νέου Τύπου, όπως έχει πολιτογραφηθεί να λέγεται. Ήδη όμως από τον Μάρξ βλέπουμε μια σειρά χαρακτηριστικά, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη
ευθεία αντίθεση με ό,τι γνωρίζαμε και ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα από τον τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των αστικών και μικροαστικών κομμάτων. Αναφέρομαι στο ζήτημα της δημοκρατικής λειτουργίας. Αν θα δει κανείς το καταστατικό της πρώτης διεθνούς, το οποίο συνέταξε ο Μάρξ και το οποίο υπάρχει στα διαλεκτά έργα, μπορεί εύκολα να το βρει κανείς, ήδη, παρότι είναι ένα καταστατικό των 3-4 σελίδων, σε εμβριακή μορφή και που, αν θέλετε, εκφράζει κάπως και τις ειδικές συνθήκες της περίστασης, μπορεί κανείς πολύ εύκολα να διακρίνει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, την δημοκρατική λειτουργία σε αντίθεση με την πρακτική των αστικών και μικροαστικών κομμάτων. Είναι, για παράδειγμα, χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το καταστατικό της Α Διεθνούς που συνέταξε ο Μάρξ, προβλέπεται καταρχήν η σύγκληση συνεδρίου όπου συζητούνται όλα τα βασικά ζητήματα του κινήματος και του επαναστατικού κόμματος, αλλά και γίνεται η εκλογή της ηγεσίας του κάθε χρόνο, με δεδομένο κιόλας ότι τα συγκοινωνιακά μέσα της εποχής και τα λοιπά δεν ήταν όπως τα σημερινά. Ήταν πολύ πιο δύσκολο να βρεθούν οι άνθρωποι κάθε χρόνο από ό,τι είναι τώρα, έτσι, από ό,τι είναι στις μέρες μας. Και μια δεύτερη έτσι αξιοσημείωτη παρατήρηση από το καταστατικό αυτό είναι ότι ενώ προβλέπει την έκτακτη σύγκληση του συνεδρίου, είτε με πρωτοβουλία του Γενικού Συμβουλίου, δηλαδή του καθοδηγητικού οργάνου της Διεθνούς, είτε με πρωτοβουλία από τα κάτω, δεν επιτρέπει ρητά, και αυτό δεν είναι επίσης τυχαίο, την οποιαδήποτε αναβολή του τακτικού συνεδρίου με απόφαση του ηγετικού οργάνου. Καταλαβαίνετε προφανώς γιατί. Εκφράζει μια δυσπιστία, σε εισαγωγικά θα την έλεγα, προς το εκλεγμένο όργανο και μια εμπιστοσύνη κυρίως στην ίδια τη βάση. Πολύ περισσότερο βεβαίως τα ζητήματα αυτά τα επεξεργάστηκε στη συνέχεια ο Λένιν, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και στη μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ ανάμεσα στους Μπολσεβίκους και στους Μενσεβίκους. Αν θέλαμε με δύο λέξεις να πούμε ποιο πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό της λειτουργίας ενός επαναστατικού κόμματος εργατικής τάξης, πιο με βάση την ανάλυση του Λένιν, θα λέγαμε αυτό που βρίσκουμε επανειλημμένα, τη διατύπωση που βρίσκουμε επανειλημμένα στο έργο του και στο έργο Τι να κάνουμε, αλλά και με πολλές άλλες ευκαιρίες. Εδώ εγώ έχω σημειώσει μια μεταγενέστερη αναφορά του στον τόμο 14, σελίδα 130-131, όπου λέει πως ένα επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονα την ενότητα δράσης και την πειθαρχία, δηλαδή, των μελών του προς τα έξω, στην πολιτική τους δράση, παράλληλα με την ελευθερία, με την απόλυτη, όπως γράφει, ελευθερία συζήτησης και κριτικής. Και μάλιστα γράφει στο ίδιο αυτό κείμενο, λίγο παρακάτω, ότι θα ήταν ανάξιο για την εργατική τάξη να δέχεται μόνο το πρώτο και να μην υπάρχει το δεύτερο. Ή και αντίστροφα βεβαίως, θα ήταν απολύτως αναποτελεσματικό να δέχεται την ελευθερία συζήτησης και κριτικής και να μην δέχεται την ενότητα δράσης που πρέπει να υπάρχει σε ένα επαναστατικό κόμμα. Με διάφορες άλλες μάλιστα ευκαιρίες επανέρχεται σε διάφορες επιμέρους πλευρές του ζητήματος, όπως για παράδειγμα σε πάρα πολλές αναφορές του σε άρθρα που περιλαμβάνονται κυρίως στον 8ο τόμο των απάντων, είναι εκεί κοντά στην περίοδο που έγραψε το ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω, όπου για παράδειγμα τονίζει ότι καμιά διαφωνία δεν μπορεί να εμποδίζει την δράση του κόμματος υπό την καθοδήγηση της κεντρικής του επιτροπής, ή εκεί που λέει ότι οι διαφωνίες είναι υπάλληλοι των αποχρώσεων, είναι αναπόφευκτη και αναγκαία σε κάθε επαναστατικό κόμμα, όπως επίσης ότι αυτή ακριβώς η αντιπαράθεση των διαφορετικών αποχρώσεων, απόψεων, που κάποιες μπορεί να αποδεχθούν επαναστατικές στο μέλλον μέσα από την πράξη, κάποιες μπορεί να αποδεχθούν δεξιές ή αριστερές οπορτουνιστικές, όπως λέμε στη γλώσσα του μαρξισμού-λενινισμού. Πάντως, η όποια πολεμική και η όποια αντιπαράθεση πρέπει, λέει, να γίνεται, ο Λένιν, όχι με άγωνη πολεμική και προσβολές, αλλά με η επίλυση των διαφωνιών να γίνεται με αντιπαράθεση επιχειρημάτων και με, όταν χρειαστεί, με προσφυγή στα ανώτατα όργανα του κόμματος που είναι το συνέδριο και βεβαίως με υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία σε τελική ανάλυση. Έρχομαι τώρα να δούμε λίγο πιο διεξοδικά. Γιατί οι θεωρητικοί και οι κλασικοί του μαρξισμού επέμεναν ότι τα κόμματα, τα επαναστατικά, πρέπει εκτός από την πειθαρχία και την ενότητα δράσης να είναι δημοκρατικά οργανωμένα? Και ερχόμαστε εδώ πάλι, γιατί δεν πίστευαν, για παράδειγμα, ότι αρκούσε απλώς η υποστήριξη από την πλευρά της εργατικής τάξης και των εργαζομένων μιας φωτισμένης ηγεσίας.
Γιατί απλούστατα, όπως είπαμε και πριν και όπως γνωρίζουμε νομίζω όλοι μας πάρα πολύ καλά, με βάση την αντίληψη των θεμελιωτών του μαρξισμού, η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας και δεν μπορεί να είναι έργο απλώς μιας φωτισμένης μειοψηφίας ή μιας πρωτοπόρας ηγεσίας. Η απελευθέρωση της εργατικής τάξης μπορεί να είναι έργο μόνο της ίδιας. Δεύτερο, γιατί η χάραξη της πολιτικής απαιτεί επιστημονική ανάλυση της πραγματικότητας και η επιστημονική ανάλυση της πραγματικότητας απαιτεί συγκεκριμένη ανάλυση, συγκεκριμένης κατάστασης, απαιτεί ατομική αλλά και συλλογική έρευνα και συζήτηση. Άρα, απαιτεί τη δημοκρατία. Διαβάζω και πάλι ένα σχετικό απόσπασμα από τον Λένιν, από το ένα κείμενό του, ένα άρθρο του, περιλαμβάνεται του 1914, περιλαμβάνεται στον τόμο 25, όπου τονίζει ακριβώς αυτή την ανάγκη συμμετοχής όλων των μελών του Επανεσταλτικού Κόμματος στη χάραξη της πολιτικής και όχι μόνο των μελών του κόμματος, αλλά ακόμα και της εργατικής τάξης όσο το δυνατόν πλατύτερα. Λέει λοιπόν ο Λένιν ότι μια παρόμοια δημόσια και μαζική έρευνα της γνώμης όλων των μελών του κόμματος πάνω σε ένα σπουδαιότατο ζήτημα της κομματικής ζωής είναι αναγκαία. Και λίγο πιο κάτω, το Εργατικό Κόμμα έδωσε σε όλα τα κόμματα της Ρωσίας ένα πρότυπο, προσέξτε, για το πώς πρέπει να προσελκύεται η μάζα των απλών μελών του κόμματος στην ανοιχτή και ολόπλευρη συζήτηση των επίμαχων ζητημάτων. Τρίτο ζήτημα, παρεμφερές, είναι ότι η συμμετοχή των μελών του Επαναστατικού Κόμματος φυσικά στη χάραξη της πολιτικής αποτελεί η ίδια η συμμετοχή, μια μέθοδο ανόδου του επίπεδου γνώσης, άρα και μια μέθοδο ανόδου της κοινωνικής και πολιτικής συνειδητοποίησης. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι η όποια πρωτοπόρα ηγετική ομάδα ή το όποιο πρωτοπόρο φωτισμένο μυαλό και πρόσωπο μπορεί κάλλιστα ανά πάσα στιγμή και υπάρχουν πάμπολα ιστορικά παραδείγματα να βρεθεί ουραγός του κινήματος. Μάλιστα, ας μην ξεχνάμε και αυτό που είχε τονίσει σε μια εκπληκτική ομιλία του ο Φιντέλ Κάστρο το 1968, βάζοντας λίγο πιο ακραία, φτάνοντας λίγο στα άκρα αυτή τη σκέψη και αυτό το συμπέρασμα, ότι καμιά φορά μια επαναστατική ηγεσία όχι απλώς μπορεί να βρεθεί ουραγός, αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνη για ένα επαναστατικό κίνημα, διότι έχει τέτοιο υψηλό κύρος που η τυφλή εμπιστοσύνη σε αυτή την επαναστατική ηγεσία πιθανά να οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα και νομίζω έχουμε και ιστορικά παραδείγματα αρκετά. Τι είδους δημοκρατία λοιπόν χρειάζεται ένα επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης? Στο ζήτημα αυτό, αν θα δούμε στο Μάρξ αλλά πιο πολύ στο Λένιν, θα δούμε ότι υπάρχει ουσιαστικά μια αντιστοίχηση της γενικής αντίληψης που έχουν φέρει για τη δημοκρατία με βάση την εμπειρία του επαναστατικού κινήματος, όπως αυτή συνοψίστηκε στην εμπειρία της Κομμούνας του Παρισιού και από εκεί και πέρα έγινε και θεωρητική επεξεργασία από τον Μάρξ, τον εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία και παραπέρα. Δηλαδή, ποιες ήταν οι βασικές αρχές της Κομμούνας? Ερετότητα, ανακλητότητα, εναλλαγή των υπεύθυνων προσώπων, έλεγχος από τα κάτω, κατάργηση κάθε είδους προνομίου. Αυτά, η Κομμούνα του Παρισιού, έτσι, αφορούσαν την οργάνωση του κράτους. Οι ίδιες αρχές αυτές της επαναστατικής δημοκρατίας αφορούν με βάση αυτές, στην αντίληψη του Λένιν, πρέπει να οικοδομείται και το Επαναστατικό Κόμμα της Εργατικής Τάξης. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Στο τι να κάνουμε, στο περιβόητο τι να κάνουμε, υπάρχει σε αυτοτελή έκδοση, υπάρχει στον τόμο 6 των απάντων, ένα έργο που γράφτηκε το 1902. Γράφει λοιπόν ο Λένιν σχετικά με τα θέματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν, λέει, όλα τα μέλη του κόμματος να μπορούν, γνωρίζοντας τα πράγματα, να εκλέξουν ή να μην εκλέξουν αυτό το πρόσωπο σε μια ορισμένη κομματική θέση. Ο καθολικός στην κυριολεξία του έλεγχος που ασκείται σε κάθε βήμα του κομματικού ανθρώπου στο πολιτικό πεδίο της δράσης του δημιουργεί ένα μηχανισμό που λειτουργεί
ως φυσική επιλογή σε εισαγωγικά. Και λίγο παρακάτω λέει η φυσική επιλογή σε εισαγωγικά που γίνεται με την πλήρη δημοσιότητα, με την αιρετότητα και τον καθολικό έλεγχο παρέχει την εγγύηση ότι σε τελευταία ανάλυση το κάθε στέλεχος θα βρίσκεται στη θέση που του ταιριάζει. Μια εκλογική διαδικασία όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, μπορεί να είναι και τυπική, μπορεί να είναι και προσχηματική. Άρα έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις που να καθιστούν όλη αυτή η διαδικασία της εκλογής ή πολύ περισσότερο της δυνατότητας ανάκλησης, εναλλαγής κτλ. Να την καθιστούν ουσιαστική. Διαβάζω λοιπόν και πάλι ένα σχετικό κείμενο του Λένιν από το 1903, τόμος 8 από τα άπαντα, όπου δίνει έμφαση ακριβώς σε αυτή τη δυνατότητα των κομματικών μελών να έχουν γνώση σε όλα τα σοβαρά ζητήματα για να μπορούν να κρίνουν, άρα να ασκήσουν με ουσιαστικό και όχι τυπικό ή πολύ περισσότερο προσχηματικό τρόπο τα δικαιώματά τους και άρα όλη αυτή τη λειτουργία της αιρετότητας, της ανακλητότητας, του ελέγχου από τα κάτω κτλ. Λέει λοιπόν ότι όχι μόνο να ανοίγουμε φιλόξενα τις στήλες του κομματικού οργάνου για ανταλλαγή γνωμών, αλλά και να δίνουμε τη δυνατότητα να εκθέτουν συστηματικά τις διαφωνίες τους. Να δώσουμε στις διάφορες αποχρώσεις και στις διάφορες ομαδούλες την ελευθερία να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους για να δώσουμε σε όλο το κόμμα τη δυνατότητα, προσέξτε, να σταθμίσει το βάθος ή το ασήμαντο των διαφωνιών, να καθορίσει πού ακριβώς, σε τι και από μέρους τίνος ακριβώς εκδηλώνεται η ασυνέπεια ως προς τις επαναστατικές αρχές. Λίγο παρακάτω λέει, περισσότερο φως, ας τα ξέρει όλα το κόμμα, ας του δοθεί όλο, απολύτως όλο το υλικό για την αξιολόγηση των κάθε λογής διαφωνιών, των επιστροφών στον αναθεωρητισμό, των παραβιάσεων της πειθαρχίας κτλ. Περισσότερη εμπιστοσύνη, έλεγε ο Λένιν, στην αυτοτελή κρίση όλης της μάζας των κομματικών στελεχών. Αυτά και μόνο αυτά είναι ικανά να μετριάσουν την υπερβολική έξαψη των ομάδων που έχουν την τάση προς διάσπαση. Πρέπει λοιπόν να προσελκύουμε σε όλες τις κομματικές υποθέσεις όλο και πιο πλατιές μάζες, ανεβάζοντάς τις συνεχώς από την πολιτική αδιαφορία στην διαμαρτυρία και στην πάλη. Οι οργανωμένοι εργάτες να μαθαίνουν να παρακολουθούν τις εμφανιζόμενες αφορμές διάσπασης, τέτοιες αφορμές υπήρχαν πάντα και θα ξαναεμφανίζονται πάντα σε κάθε μαζικό κόμμα, να αντιμετωπίζουν συνειδητά αυτές τις αφορμές. Κάθε κομματικό μέλος, λέει παρακάτω, πρέπει να βλέπει μπροστά του σαν την παλάμη του ολόκληρη τη δράση κάθε υποψήφιου για κάποια στελεχική θέση, τις ιδιότητές του κτλ. Και καταλήγει με την έκφραση «φως, περισσότερο φως». Νομίζω πιο εύγλωτη τοποθέτηση από αυτή για το θέμα της δημοκρατίας, για το θέμα της ανάγκης ουσιαστικής λειτουργίας της δημοκρατίας μέσα από τις αρχές της αιρετότητας, της ανακλητότητας κτλ. Δεν μπορεί να υπάρχει. Παρόμοια τοποθέτηση έκανε και αρκετά αργότερα, το 1921. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από το άρθρο του «Η κρίση του κόμματος», τόμο 42, όπου λέει «Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε μια γρήγορη και σίγουρη θεραπεία στις εσωκομματικές εννοεί αντιθέσεις. Πρέπει όλα τα μέλη του κόμματος να αρχίσουν με πλήρη ψυχραιμία και μέγιστη επιμέλεια να μελετούν πρώτον την ουσία των διαφωνιών μας, δεύτερον την εξέλιξη της κομματικής πάλης». Και λίγο παρακάτω, απαιτώντας να, λέει, να τα κάνουν όλα αυτά, απαιτώντας να τους δοθούν οπωσδήποτε τα πιο πιστά ντοκουμέντα, τυπωμένα και προσιτά σε ολόπλευρο έλεγχο. Μαζί με όλα αυτά, δεν κουραζόταν να υπογραμμίζει ότι αυτό που σας είπα και πρωτήτερα, ότι η συζήτηση δεν πρέπει βεβαίως σε καμιά στιγμή και με κανέναν τρόπο να διαταράσει την ενότητα δράσης και την πειθαρχία που απαιτείται για την δράση ενός επαναστατικού κόμματος, ιδιαίτερα μέσα στις αντίξωες συνθήκες της ταξικής πάλης. Παρόλα αυτά, τόνιζε, με μέρημνα πάντοτε για την ουσιαστική συζήτηση και τον ουσιαστικό εσωκομματικό διάλογο,
ότι πρέπει μαζί με την υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία να διασφαλίζονται, είναι ανάγκη, έλεγε, να διασφαλιστούν καταστατικά τα δικαιώματα κάθε μειοψηφίας, εγγυήσεις των δικαιωμάτων κάθε μειοψηφίας. Σας διαβάζω ακριβώς τα δικά του λόγια. Αυτή περίπου ήταν η... Σας περιέγραψα έτσι περίπου, προσπάθησα να σας περιγράψω περίπου την αντίληψη για το δίπολο αυτό, ενότητα δράσης από τη μια, ελευθερία, απόλυτη ελευθερία συζήτησης και κριτικής από την άλλη στο εσωτερικό του κόμματος. Υπήρξε, όπως είναι γνωστό ίσως σε αρκετούς, ένα έσχατο όριο αυτής της συζήτησης και αναφέρομαι βεβαίως στο 10ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, των Μπολσεβίκων, που έγινε το 1921, όπου φάνηκε ότι ο Λένιν, ακόμα και σε πολύ έντονες συγκρούσεις, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, διεθνείς, εσωτερικές και εσωκομματικές, παρέμεινε συνεπής στις αρχές του αυτές. Παρότι στο συγκεκριμένο συνέδριο εισήχθησαν με δική του πρόταση κάποιες καταστατικές ρυθμίσεις, τις οποίες ο ίδιος χαρακτήριζε ως έσχατο όριο. Οι αποφάσεις του 10ου συνεδρίου όριζαν ότι η ανταλλαγή απόψεων και η δημοσίευση των διαφορετικών προσεγγίσεων έπρεπε με κάθε τρόπο να συνεχιστεί. Σας διαβάζω τα ίδια τα λόγια του Λένιν που έλεγε ότι πρότασή του που έγινε αποδεκτή. Το συνέδριο αναθέτει στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος να εφαρμόσει με τον πιο αυστηρό τρόπο αυτές τις αποφάσεις και ταυτόχρονα τονίζει ότι σε ειδικές εκδόσεις, συλλογές κτλ. Μπορεί και πρέπει να παραχωρηθεί θέση για μια πιο λεπτομερή ανάλυση, ανταλλαγή γνωμών ανάμεσα στα μέλη του κόμματος πάνω σε όλα τα ζητήματα που προαναφέραμε. Τα ντοκουμέντα αυτά βρίσκονται όλα σε σχέση με το 10ο συνέδριο στον 43ο των απάντων του Λένιν. Μάλιστα, ο ίδιος ο Λένιν πρότεινε να απορριφθεί τροπολογία που προτάθηκε από κάποιους στο 10ο αυτό συνέδριο και η οποία περιόριζε την έκδοση τέτοιων εκδόσεων μόνο σε κεντρικό επίπεδο. Επίσης, στο ίδιο αυτό συνέδριο, ο Λένιν πρότεινε να απορριφθεί άλλη τροπολογία η οποία απαγόρευε οι εσωκομματικές εκλογές να γίνονται με βάση τις πλατφόρμες. Αιτιολόγησε αυτή την απορριπτική πρότασή του ως εξής, λέει: «Και αν παρουσιαστεί ένα ζήτημα, λόγου χάρη σαν την σύναψη της ειρήνης του Μπρέστ, εγγυάστε ότι τέτοια ζητήματα δεν θα παρουσιαστούν, πιθανόν να υποχρεωθούμε τότε να εκλέγουμε και πάλι με βάση τις πλατφόρμες. Αν όμως οι παριστάσεις προκαλέσουν ριζικές διαφωνίες, μπορεί τάχα να απαγορευτεί να τις παρουσιάσουμε στην κρίση όλου του κόμματος. Δεν μπορεί», αποφάνθηκε. Μάλιστα, ο ίδιος ο προσυνεδριακός διάλογος του 10ου συνεδρίου είχε γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε οι αντιπολιτευόμενες, ας το πούμε έτσι, ομάδες της λεγόμενης εργατικής αντιπολίτευσης και η άλλη ομάδα του Δημοκρατικού Συγκεντρισμού, όπως ονομαζόταν, είχαν την δυνατότητα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι φυσικά, σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα, συγκεκριμένα έχω το νούμερο 250.000 αντίτυπα, να τυπώσουν τις θέσεις τους έτσι ώστε όλο το κομματικό δυναμικό να έχει τις απόψεις του. Να ενημερωθεί για τις απόψεις τους. Βεβαίως, το 10ο συνέδριο προέβη και σε μια άλλη απόφαση, η οποία ήταν η διάλυση των οργανωμένων ομάδων, δηλαδή των φραξιών στο κόμμα. Τι ήταν οι φράξιες, κατά το Λένιν, ήταν αυτές οι ομάδες, σας διαβάζω τα λόγια του, που με ιδιαίτερη πλατφόρμα και με την τάση να κλειστούν ως ένα βαθμό στον εαυτό τους και να δημιουργήσουν μια πειθαρχία της ομάδας τους. Δηλαδή, πάρθηκε μια αυτονόητη λίγο πολύ απόφαση για ένα κόμμα που θέλει να λειτουργεί ενιαία, να εξασφαλίζει την ενότητα δράσης, να μην μετατραπεί μάλλον σε ομοσπονδία μέσα από την λειτουργία αυτών των οργανωμένων ομάδων. Μάλιστα, ο Λένιν αναφέρεται και σε μερικά αρνητικά φαινόμενα που είχαν συμβεί στην προσυνεδριακή περίοδο, όπου κάποιες από αυτές τις οργανωμένες ομάδες συνεδρίαζαν ξεχωριστά σε διπλανές αίθουσες και ο ίδιος αναφέρει κάπου ότι είχε βρεθεί στη δύσκολη θέση να πηγαίνει έρχεται ανάμεσα στις δύο αίθουσες για να μπορέσει κάπως να συμφιλειώσει τα πράγματα και να αποκαταστήσει την ενότητα του κόμματος. Βεβαίως, μαζί με αυτά, πάρθηκε και η απόφαση ότι η Κεντρική Επιτροπή θα μπορούσε με αυξημένη όμως πλειοψηφία 2/3 να αποφασίζει τη διαγραφή μέλους της Κεντρικής Επιτροπής για παραβίαση του καταστατικού του κόμματος. Αυτό ήταν μια απόφαση την οποία δεν δημοσιεύθηκε εκείνη την περίοδο με πρόταση του Λένιν, γιατί θεωρούσε ότι αυτό το συγκεκριμένο μέτρο ήταν ακραίο,
δεν είχε ισχύσει ποτέ μέχρι τότε στην ιστορία του Μπολσεβίκικου κόμματος. Μέχρι τότε, για να μπορέσει να καθαιρεθεί ή να διαγραφεί ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, όπως ήταν λογικό, αφού η Κεντρική Επιτροπή εκλέγεται από το συνέδριο, αυτό μπορούσε να γίνει μόνο από ένα επόμενο συνέδριο. Είτε τακτικό είτε έκτακτο. Και μάλιστα πρέπει να πούμε, και θα το αναφέρω και συνέχεια πιο αναλυτικά, ότι οι Μπολσεβίκοι, ακόμα και στις πιο δύσκολες ιστορικές συνθήκες, της παρανομίας, της επανάστασης, του εμφυλίου πολέμου, της ρημαγμένης χώρας τους στην αρχή της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, κατόρθωναν κάθε χρόνο και συγκαλούσαν με τα πρωτόγωνα συγκοινωνιακά μέσα της εποχής, με την καθημαγμένη οικονομία και τα καθημαγμένα συγκοινωνιακά μέσα της Σοβιετικής Ρωσίας της εποχής, κατόρθωναν κάθε χρόνο να συγκαλούν κομματικό συνέδριο. Ξανέρχομαι λοιπόν στο θέμα, μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση, ότι αυτό το μέτρο λοιπόν ήταν ακραίο, γιατί έλεγε ο Λένιν στο συνέδριο αυτό ότι κανονικά την καθαίρεση ή πολύ περισσότερο τη διαγραφή ενός μέλους της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να την κάνει μόνο το συνέδριο. Όμως, επειδή έχουμε αυτή την εξαιρετική κατάσταση, ας πάρουμε προσωρινά αυτό το μέτρο, όπου με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 θα μπορεί να γίνει αυτό. Δεν το ανακοινώνουμε αυτό, διότι ακριβώς είναι ένα ακραίο μέτρο, όχι ιδιαίτερα σύμφωνο με την δημοκρατική παράδοση της λειτουργίας του κόμματος των Μπολσεβίκων. Δυστυχώς όμως αυτό το μέτρο στη συνέχεια μόνιμοποιήθηκε μετά το θάνατο του Λένιν και μάλιστα το 1924 με πρόταση μάλιστα του Στάλιν δημοσιοποιήθηκε και αποτέλεσε μόνιμη από εκεί και πέρα δυνατότητα, καταστατική δυνατότητα και μάλιστα χωρίς καν την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3. Εδώ λίγο πολύ κλείνω το τι προέβλεπε η λενινιστική αντίληψη, κυρίως η λενινιστική αντίληψη, λιγότερο ο Μάρξ, είπαμε, είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας ενός επαναστατικού κόμματος της εργατικής τάξης. Για να έρθουμε να δούμε λιγάκι και τι μας δίδαξε στη συνέχεια, γιατί είπαμε ότι ο μαρξισμός είναι ζωντανή επιστήμη, η ζωή προχωράει, άρα και η επιστήμη προχωράει, επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε και τι έδειξε η ιστορική εμπειρία των επαναστάσεων και των επαναστατικών κομμάτων κατά τον 20ο αιώνα, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε, όχι εδώ, δεν έχω τέτοια φιλοδοξία, αλίμονο, αλλά να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε και να συμβάλλουμε στο συλλογικό προβληματισμό και στην επιστημονική ανάλυση γύρω από τα θέματα αυτά. Αυτό λοιπόν που νομίζω ότι παρατηρήθηκε και μπορούμε εύκολα να συμφωνήσουμε είναι ότι υπήρξε στην πράξη μια σταδιακή απομάκρυνση από το μοντέλο αυτό της επαναστατικής δημοκρατικής οργάνωσης του κόμματος. Εδώ έπαιξαν ρόλο διάφοροι παράγοντες, μπορεί να έπαιξε ρόλο, αν θέλετε, οι ιδεολογικές, πολιτιστικές και ηθικές ακόμα επιρροές της αστικής και της μικροαστικής τάξης, μπορεί να έπαιξε ρόλο οι σκληρές συνθήκες υπό τις οποίες οι επαναστάτες, οι κομμουνιστές διεξήγαγαν τον αγώνα τους. Μπορεί να έπαιξαν σίγουρα ρόλο οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και οι πόλεμοι, οι μακρόχρονες συνθήκες παρανομίας των επαναστατικών κομμάτων και πολλές και πολλοί, πολλοί, πολλοί άλλοι παράγοντες. Ωστόσο, στο διατάφτα δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε ότι υπήρξε μια απομάκρυνση αλλού μικρότερη, αλλού μεγαλύτερη, αλλού ταχύτερη, αλλού αυτό συνέβη αργότερα από τις αρχές αυτές τις επαναστατικές δημοκρατικές. Για παράδειγμα, όπως σας είπα και πρωτήτερα, ενώ ένας δείκτης θέλω να πω, ενώ στην προεπαναστατική και στη δύσκολη μετεπαναστατική περίοδο των Μπολσεβίκων τα συνέδρια συγκαλούνταν κάθε χρόνο και μάλιστα ανάμεσα στα συνέδρια συγκαλούνταν και πανεθνικές συνδιασκέψεις, που και αυτές συγκαλούνταν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή εκλογή από τα κάτω, συζήτηση σε όλο το κομματικό δυναμικό, καμιά φορά και δημόσια συζήτηση κτλ. Κάθε χρόνο λοιπόν, και ουσιαστικά δύο μεγάλα κομματικά σώματα διεξάγονταν κάθε χρόνο, παρατηρήθηκε λοιπόν ότι από το 1900 και μετά τα συνέδρια αυτά αραίωσαν. Και έτσι τα επόμενα συνέδρια έγιναν το 1927, το επόμενο έγινε, τι είπα, 1925. Από το 1925 λοιπόν και μετά, ναι, το επόμενο έγινε το 1927, το επόμενο έγινε το 1930, μετά είχαμε το 1934, μετά το 1939 και το επόμενο ήταν το 1952. Μιλάω για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι, σαν παράδειγμα. Ανάλογες ήταν οι εξελίξεις και με την Κομμουνιστική Διεθνή. Το πρώτο συνέδριό της συνεκλήθη το 1919, το δεύτερο συνέδριό της τον επόμενο χρόνο, το 1920, το τρίτο συνέδριό της τον επόμενο χρόνο, το 1921, το τέταρτο συνέδριό της που ζούσε ακόμα ο Λένιν και συμμετείχε, το 1922, κάθε χρόνο δηλαδή.
Το πέμπτο όμως συνέδριο συνεκλήθη 2 χρόνια μετά, το 1924. Το έκτο, 4 χρόνια μετά, το 1928. Το έβδομο, 7 χρόνια μετά, το 1935. Είναι νομίζω ενδεικτικό μια σειράς πραγμάτων που είπαμε πρωτήτερα. Επίσης, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι οι ηγεσίες πολλών επαναστατικών κομμάτων καθόριζαν ουσιαστικά, περιόριζαν, είχαν τον τρόπο μάλλον να διαμορφώνουν τη σύνθεση των συνεδρίων και να αφυδατώνεται έτσι ο ουσιαστικός διάλογος και η ουσιαστική συζήτηση, αφού καθόριζαν τον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων με διάφορα μέσα. Είτε με το εκλογικό σύστημα, είτε με προτάσεις υποψηφίων, είτε δημιουργώντας ένα αρνητικό κλίμα συζήτησης για οποιαδήποτε άλλη πρόταση πλην αυτής που κατέθεται η ηγεσία των κομμάτων κτλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές οι πρακτικές ενεγράφησαν με τον ένα ή άλλο τρόπο, έμεσα συνήθως, όχι πάντοτε άμεσα, ακόμα και στα καταστατικά των κομμάτων. Για παράδειγμα, αν θα δει κανείς και το σημερινό, αλλά πολύ περισσότερο το παλιότερο, καταστατικά του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, θα δει για παράδειγμα ότι μια σειρά από αυτούς τους μηχανισμούς ήταν θεσμικά, καταστατικά κατοχυρωμένοι, που άρα περιόριζαν την ίδια την δημοκρατική συζήτηση. Η δυνατότητα σύγκλησης έκτακτου συνεδρίου από τα κάτω, στο καταστατικό για παράδειγμα του ΚΚ της Κίνας, και σήμερα πολύ περισσότερο φυσικά από ό,τι παλιότερα, δεν υπήρχε καταστατικά κατοχυρωμένη. Σε άλλα κόμματα, έχω υπόψη μου για παράδειγμα το γαλλικό ΚΚ, δεκαετία του 70, αναφέρομαι στο καταστατικό του της δεκαετίας του 70, το άρθρο 34, ας πούμε, προέβλεπε την... Προέβλεπε το άρθρο 34 την δυνατότητα σύγκλησης έκτακτου συνεδρίου, όμως με τρόπο εξαιρετικά περιοριστικό. Τι έλεγε λοιπόν, ότι μπορεί να συγκληθεί έκτακτο συνέδριο μόνο εάν το αποφασίσει η πλειοψηφία των επιτροπών περιοχής, δηλαδή των ανώτερων οργάνων που βρίσκονταν αμέσως κάτω από την Κεντρική Επιτροπή. Χωρίς να δίνει, καταρχήν έλεγε για την πλειοψηφία, θα μπορούσε να δώσει σε μια αυξημένη μειοψηφία το δικαίωμα αυτό. Διότι όταν υπάρχει μια σοβαρή πολιτική διαφωνία, όπου μια αυξημένη μειοψηφία ζητάει να συζητηθεί ένα θέμα, το λογικό είναι να δώσει το βήμα και να γίνει μια τέτοια δημοκρατική συζήτηση. Πολλό δε μάλλον δεν έδινε τη δυνατότητα καν να υπάρξει σύγκληση έκτακτου συνεδρίου από τα κάτω, π.χ. για παράδειγμα με απόφαση μιας ισχυρής μειοψηφίας ή έστω της πλειοψηφίας των κομματικών συνελεύσεων βάσης. Άλλο παράδειγμα από την πράξη και όχι από τα καταστατικά, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν το διάβασα πριν από χρόνια. Τελικά όμως δεν θα έπρεπε ίσως να μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί δεν γνώριζα μια σειρά πράγματα. Ότι στο Πολωνικό Ενοποιημένο Εργατικό Κόμμα, το κόμμα το οποίο κυβερνούσε την Πολωνία μέχρι το 1990, πότε ήταν, 89, οι ψηφοφορίες για τις εσωκομματικές εκλογές ήταν φανερές. Φανερές. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα. Στο 9ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, που έγινε εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 60, αν θυμάμαι σωστά, οι αντιπρόσωποι στο Πανεθνικό Συνέδριο δεν εκλέχτηκαν από τις κομματικές οργανώσεις, αλλά διορίστηκαν στην πραγματικότητα και ο διορισμός αυτός βαφτίστηκε συνενετική διαδικασία από την κομματική ηγεσία. Άρα, τα λέω αυτά τα παραδείγματα για να δείξω ότι είτε καταστατικά είτε στην πράξη, πολύ περισσότερο στην πράξη, αυτές οι αρχές της ουσιαστικής δημοκρατικής συζήτησης, της αιρετότητας, πολλό δε μάλλον της δυνατότητας ανάκλησης των στελεχών μέσα από διαδικασίες εκτάκτων συνεδρίων, εκτάκτων συνδιασκέψεων κτλ., στην πραγματικότητα από ένα σημείο και έπειτα τουλάχιστον δεν λειτουργήσαν. Και εγώ τουλάχιστον δεν έχω καμιά περίπτωση υπόψη μου, ας πούμε μετά τον πόλεμο, επαναστατικού κόμματος. Μπορεί να υπάρχει και να μην το ξέρω, έτσι, αλλά λέω από αυτές που έχω εγώ υπόψη μου, που να έχει συγκληθεί έκτακτο συνέδριο με πρωτοβουλία της βάσης. Δεν έχω υπόψη μου. Αν έχετε εσείς, καλό θα είναι μετά στο διάλογο να το καταθέσετε και να το κουβεντιάσουμε. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η έννοια της φράξης και της οργανωμένης ομάδας διευρύνθηκε τόσο πολύ, ώστε να ταυτιστεί ανοιχτά, να ταυτιστεί συχνά, με συγχωρείτε, με τις διαφορετικές απόψεις ή τα ρεύματα απόψεων, και μάλιστα συχνά υπήρξε επιλεκτική ερμηνεία και εφαρμογή αυτής της έννοιας ανάλογα με τις επιδιώξεις της ηγεσίας ή μέρους της ηγεσίας τέτοιων κομμάτων. Και τελικά βεβαίως
η αρμοδιότητα χάραξης πολιτικής και απόφασης γλίστρησε από τα εκλεγμένα όργανα και τα συνέδρια, στην Κεντρική Επιτροπή αρχικά, στη συνέχεια προς τα πολιτικά γραφεία και τελικά ακόμα και μονοπρόσωπα προς τον γραμματέα, προς τον αρχηγό, προς τον πρόεδρο του εκάστοτε κόμματος. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, για να δείτε πόσο διαφορετική ήταν η αντίληψη του Λένιν για το ζήτημα αυτό, ότι ο Λένιν στο ίδιο το 10ο συνέδριο, σε μια αναφορά του, λέει ότι, με αφορμή κάποιο ζήτημα που είχε τεθεί, ότι την αυθεντική ερμηνεία του προγράμματος και των αποφάσεων του εκάστοτε συνεδρίου, ειδικά δε του προγράμματος, δεν μπορεί να την κάνει η Κεντρική Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο όργανο. Αν υπάρχει ζήτημα ερμηνείας και διαφωνία επί της ερμηνείας επί του προγράμματος, μπορεί να την κάνει μόνο το συνέδριο. Και αυτό είναι και το λογικό. Το συνέδριο, λέει ο Λένιν, ψήφισε το πρόγραμμα. Αν υπάρχει διχογνωμία επί το τι σημαίνει τούτο ή το άλλο, το ίδιο το συνέδριο, ένα μελλοντικό συνέδριο, είναι που επίσης θα αποφανθεί ότι πρέπει έτσι να ερμηνευθεί ή αλλιώς να ερμηνευθεί. Και τέλος, η πρακτική έδειξε ότι η ιδεολογικοπολιτική συζήτηση στα ηγετικά όργανα, αλλά κυρίως συνολικά στο κόμμα, στα επαναστατικά κόμματα, έπαψε σε ένα βαθμό τουλάχιστον να γίνεται με ανοιχτούς όρους και πολλές φορές η αλλαγή της πολιτικής γραμμής γινόταν με τη μέθοδο της διολίσθησης και όχι με την ανοιχτή παραδοχή της αλλαγής ή, αν θέλετε, την ανοιχτή παραδοχή μιας προηγούμενης λαθημένης επιλογής, όπως αντίθετα ακριβώς από αυτή την πρακτική υποδείκνει ότι έπρεπε να γίνεται ο Λένιν, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία, ειδικά έχω υπόψη μου ένα κείμενό του στον Αριστερισμό, όπου κάνει με πολύ ξεκάθαρο και επίμονο τρόπο ότι οι επαναστάτες δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά για τα λάθη τους, ακόμα και μπροστά σε όλη την εργατική τάξη, ακόμα και μπροστά σε όλο το λαό. Οι βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων αυτών, γιατί μέχρι τώρα αυτό που έκανα ήταν να διαπιστώσω μερικά πράγματα, είναι που πρέπει να μας απασχολήσουν, όχι μόνο σήμερα, αλλά και γενικότερα, νομίζω, την επιστημονική έρευνα. Γιατί, δηλαδή, στην πράξη υπήρξε αυτή η απομάκρυνση από τις αρχές αυτές τις λενινιστικές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, της επαναστατικής δημοκρατίας, της ενότητας δράσης μαζί με την ελευθερία συζήτησης και κριτικής. Νομίζω, αν θέλουμε να ψάξουμε τον πυρήνα του προβλήματος, μαζί με όλα αυτά τα που είπαμε πρωτήτερα, δηλαδή τις επιρροές, τις ιδεολογικές, πολιτικές, της αστικής και μικροαστικής τάξης κτλ., θα πρέπει να αναζητήσουμε τον πυρήνα του προβλήματος στον ίδιο τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η ταξική κοινωνία, μάλλον ας ξεκινήσουμε από το προφανές, ότι η ταξική κοινωνία εξοπλίζει τον κάθε άνθρωπο με διαφορετικά εφόδια, με διαφορετικό επίπεδο γνώσης, με διαφορετικό επίπεδο συνείδησης, για να κρίνει, για να συμμετέχει στις απολυτικές αποφάσεις, για να συμμετέχει στην πολιτική πράξη κτλ. Έτσι δεν είναι? Αν πάμε στον πυρήνα του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας, σημαίνει σε τελική ανάλυση, εκτός των άλλων, βεβαίως, διαχωρισμό ανάμεσα σε διοικούντες και σε διοικούμενους. Διαχωρισμός ο οποίος μοιραία δεν μπορεί να ξεπεραστεί στα πλαίσια της σημερινής κοινωνίας, είναι ένα ζήτημα του ιστορικού μέλλοντος αυτό, αναπαράγεται και στα πλαίσια ενός επαναστατικού κόμματος. Αυτό δεν μπορεί να καταργηθεί έτσι θελικά, βουλησιαρχικά. Να πούμε ότι αύριο καταργούμε το διαχωρισμό ανάμεσα σε διοικούντες και σε διοικούμενους, ανάμεσα σε καθοδηγητές και σε καθοδηγούμενους, όπως είναι στην κομματική ορολογία, στα επαναστατικά κόμματα. Αυτό θα ήταν, νομίζω, αφέλεια και έξω από τα πράγματα. Αυτό όμως που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι, πρώτον, να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του προβλήματος και, δεύτερο, κάθε φορά να λαμβάνονται εκείνα τα μέτρα που θα τείνουν, αν όχι να εξαλείψουν, τουλάχιστον να μειώσουν αυτή την απόσταση. Και οι αρχές της κομμούνας, αιρετότητα, ανακλητότητα, εναλλαγή κτλ. Κτλ. Έχουν ακριβώς αυτό το στόχο. Φυσικά αυτός είναι ένας μηχανισμός, δεν φτάνει μόνο αυτό. Έτσι. Αλλά ο στόχος πρέπει να είναι ακριβώς αυτός, να εξαλειφθεί, έτσι ώστε στα επαναστατικά κόμματα να μην αναπαράγεται αυτό που αυθόρμητα μας δίνει η αστική ιδεολογία και αυτό που κάνουν έτσι κι αλλιώς που κυριαρχεί στα αστικά και στα μικροαστικά κόμματα, η ηγεσία ξέρει καλύτερα, αλλά αντίθετα, όλοι πρέπει να μάθουμε να διοικούμε.
Και για να μάθουμε να διοικούμε αύριο το κράτος, για να μάθουμε να διοικούμε αύριο οι εργαζόμενοι την οικονομία, πρέπει πρώτα οι εργαζόμενοι και οι πρωτοπόροι επαναστάτες να μάθουν να συμμετέχουν και να διοικούν το ίδιο τους το επαναστατικό κόμμα. Να λοιπόν πάλι που ξανάρχεται από την άλλη πόρτα το ζήτημα της δημοκρατίας, της συμμετοχής και το ζήτημα της δημοκρατικής συμμετοχής ως μεθόδου ανύψωσης της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης. Εξάλλου, η ιστορία νομίζω έδειξε πως η ιδιαίτερη κοινωνική θέση μιας ηγεσίας μπορεί πάντοτε να αντινωθεί στην συνειδητή ή όχι, αυτό δεν έχει και τόσο σημασία, ιδιαίτερη υπεράσπιστη του κύρους της, καμιά φορά των μικροσυμφερόντων της, καμιά φορά και των μεγαλύτερων συμφερόντων της. Ας μην ξεχνάμε να πω ένα ακραίο παράδειγμα, τον εκφυλισμό του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα από την διαδικασία του ιδεολογικά βεβαίως του ευρωκομμουνισμού, αλλά μέσα και από την προάσπιση της ηγετικής ομάδας του κόμματος αυτού, μια σειράς προνομίων, πολιτικών πρώτα απ' όλα, αλλά και υλικών, που οδήγησαν τελικά σε τελική ανάλυση στον εκφυλισμό του ίδιου του κόμματος και πολλά άλλα παράδειγματα, απλώς έφερα ένα από τα πιο ακραία και τα πιο χαρακτηριστικά. Στα προβλήματα αυτά, επιχειρήθηκε, τα οποία δεν εντοπίζονται σήμερα πρώτη φορά, για όνομα του Θεού, αλλά πολλές δεκαετίες γίνεται συζήτηση για αυτά τα θέματα. Στα προβλήματα αυτά επιχειρήθηκε πολλές φορές να δοθεί μια απάντηση, η οποία όμως ήταν κατά τη γνώμη μου αναποτελεσματική και λαθεμένη. Τι εννοώ? Πολλές φορές μπροστά στο φαινόμενο της αποδυνάμωσης της επαναστατικής δημοκρατίας προτινόταν ή προτείνεται ακόμα και σήμερα ως φάρμακο, ως λύση, η χαλάρωση έως και κατάργηση της ενότητας δράσης του επαναστατικού κόμματος, η χαλάρωση έως και κατάργηση της πειθαρχίας του επαναστατικού κόμματος, η μη υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία, η αποδοχή οργανωμένων φραξιονιστικών ομάδων με δική τους πειθαρχία κτλ. Είναι νομίζω φανερό, και αυτό η ιστορική εμπειρία του 20ου αιώνα μας το έδειξε, ότι τέτοιου είδους λύσεις και τέτοιου είδους φάρμακα είναι εξίσου αρνητικά και επιβλαβή με την ασθένεια. Διότι είναι προφανές ότι αν χωρίς δημοκρατία και χωρίς ουσιαστική ελευθερία κριτικής ένα επαναστατικό κόμμα δεν μπορεί να προχωρήσει, είναι εξίσου προφανές ότι χωρίς ενότητα δράσης, χωρίς πειθαρχία, πάλι ένα επαναστατικό κόμμα δεν μπορεί να προχωρήσει και μοιραία θα τίνει να εκφυλιστεί σε κάτι άλλο, σε μια μικροαστική σύναξη, σε μια λέσχη συζητήσεων ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, η αλλαγή της κοινωνίας, ξαναλέω, προϋποθέτει τη συνειδητή συμμετοχή του λαού, προϋποθέτει τη συνειδητή συμμετοχή των μελών του επαναστατικού κόμματος και άρα το ζήτημα της επαναστατικής δημοκρατίας για μια ακόμα φορά και στο θέμα αυτό έρχεται στην επικαιρότητα και στην πρώτη γραμμή. Έρχομαι τώρα στο τελευταίο και πέμπτο και τελευταίο ερώτημα και με αυτό θα κλείσω την παρουσίασή μου. Τελικά, με όλα αυτά που είπαμε στην ώρα αυτή που σας έφαγα και μπορεί και να σας κούρασα, πότε μπορούμε να ξέρουμε ότι ένα κόμμα είναι επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης? Άμα το δηλώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Νομίζω ότι είναι μια βασική αρχή της μαρξιστικής ανάλυσης και μάλιστα υπάρχουν και συγκεκριμένες αναφορές ότι και στο Μάρξ και στο Λένιν ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε μια ιστορική εποχή, ένα κράτος, ένα πολιτικό κόμμα, ακόμα και έναν άνθρωπο, από το τι λέει για τον εαυτό του. Ακόμα και έναν άνθρωπο, και αυτό έχει για την καθημερινή ζωή σημασία. Έτσι δεν είναι? Άρα πρέπει να βάλουμε κάτω και να δούμε μερικά συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. Εύκολες απαντήσεις δεν υπάρχουν. Διαφορετικά θα κάναμε την επιστήμη μια σούπα. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Γι' αυτό επιμένω στα κριτήρια. Ποια πρέπει να είναι αυτά? Πρώτον, πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε την ταξική σύνθεση των μελών ενός κόμματος. Δεύτερο, πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε την ταξική σύνθεση της ηγεσίας ενός κόμματος. Αν έχει σχέση με την εργατική τάξη. Δεν εννοώ ότι πρέπει το σύνολο της ηγεσίας ή το σύνολο των μελών να προέρχεται από την εργατική τάξη, αλλά να έχει ένα στενό δεσμό.
Δεύτερο, λοιπόν, η σύνδεση της ηγεσίας. Τρίτο, ποια είναι η ιδεολογική βάση ενός κόμματος. Είναι ο διαλεκτικός και ιστορικός ηλισμός. Είναι ο μαρξισμός-λενινισμός. Ή είναι κάποια άλλη. Και αυτό δεν είναι θέμα, δεν είσαι ό,τι δηλώσεις πάντα. Έτσι. Τρίτο, λοιπόν, η ιδεολογική βάση. Τέταρτο, ο τρόπος λειτουργίας του. Λειτουργεί με βάση, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές, γιατί ποτέ δεν υπάρχουν τέλειες και ιδανικές καταστάσεις, με βάση τις επαναστατικές δημοκρατικές αρχές, στις οποίες αναφέρθηκα πρωτήτερα, στις οποίες θεμελίωσαν οι κλασικοί του μαρξισμού και κυρίως ο Λένιν. Ή λειτουργεί με άλλο τρόπο. Αλλάζει γραμμή με τη μέθοδο της διολίσθησης, για παράδειγμα. Υφαρπάζει τη συνένεση των μελών του, αντί να θέσει ανοιχτά ένα ζήτημα πολιτικό. Λέω. Ένα κριτήριο επίσης, λοιπόν. Πώς λειτουργεί. Τέσσερα είπα. Τέσσερα. Και ένα πέμπτο, πολύ σημαντικό, ίσως από αυτό μπορεί να συμπεράνεις πολλά και για όλα τα υπόλοιπα, ποια είναι η πραγματική πολιτική του πράξη. Η πράξη είναι το κριτήριο καθεθεωρίας, έτσι δεν είναι. Ποια είναι η πραγματική πολιτική του πράξη. Έχει μια πολιτική πράξη τέτοια που το φέρνει ολοένα και περισσότερο σε επικοινωνία και σε επαφή με την εργατική τάξη και τις ευρύτερες μάζες των εργαζομένων. Έχει μια πολιτική πράξη τέτοια που συμβάλλει στην ανύψωση της ταξικής συνείδησης και της εισπύρωσης της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου σε αγωνιστική, ταξική, επαναστατική κατεύθυνση. Αυτά τα πέντε κριτήρια, όλα μαζί στο σύνολο, το καθένα βεβαίως έχει και τη σχετική του αυτοτέλεια, πρέπει να τα εξετάσει κανείς, κατά τη γνώμη μου, εμπεριστατωμένα, συγκεκριμένα, κάνοντας συγκεκριμένη ανάλυση συγκεκριμένης κατάστασης, για να μπορέσει να καταλήξει στο συμπέρασμα αν ένα κόμμα είναι τέτοιο ή αλλιώτικο. Ξαναλέω όμως, γιατί θα ήταν αντιεπιστημονικό να καταλήγαμε σε ένα συμπέρασμα, ότι δήθεν ένα κόμμα είναι είτε 100% εργατικό επαναστατικό, είτε δεν είναι καθόλου. Στη ζωή, στην κοινωνία, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες καταστάσεις, όλα είναι σε δυναμική εξέλιξη. Κινούνται προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει, μπορεί κανείς να πει ένα ιστορικό παράδειγμα όπου ένα κόμμα ήταν πλήρως επαναστατικό, εργατικό, 100%. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Διότι πάντα υπάρχουν εσωτερικοί παράγοντες που μπορεί να το οδηγήσουν στη μια ή την άλλη κατάληξη. Το να λέγαμε το αντίθετο, έχω τη γνώμη ότι θα ήταν ιδεαλιστική προσέγγιση και όχι διαλεκτική ή ληστική. Πότε ένα επαναστατικό κόμμα πάβει να είναι τέτοιο, υποερώτημα του τελευταίου πέμπτου ερωτήματος, όταν εξετάζουμε κάποια αυτά τα χαρακτηριστικά και βλέπουμε ότι, πολύ γενική απάντηση που θα δώσω, έτσι, γιατί πάντοτε, ξαναλέω, επιμένω στα κριτήρια και όχι να δώσουμε συνταγές για κάθε χρήση. Όταν λοιπόν εξετάζοντας αυτά τα κριτήρια, διαπιστώνουμε ότι ένα κόμμα έχει απομακρυνθεί από τον αρχικό του αυτό επαναστατικό εργατικό χαρακτήρα. Μπορεί βεβαίως ένα κόμμα σε μια μεταβατική ιστορική περίοδο να απομακρυνθεί και να κατορθώσει για μια σειρά ιστορικούς λόγους να επανακτήσει τα βασικά του επαναστατικά εργατικά χαρακτηριστικά. Μπορεί όμως και να εκφυλιστεί, όπως συνέβη μια σειρά κόμματα σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Κλείνω με το εξής. Η υπόθεση της απελευθέρωσης της ανθρωπότητας, η υπόθεση της απόκτησης ταξικής συνείδησης από την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους, η υπόθεση της δημιουργίας, της οικοδόμησης και της διατήρησης και εμβάθυνσης των χαρακτηριστικών ενός επαναστατικού εργατικού κόμματος, κάθε άλλο παρά απλή είναι, φυσικά. Ιδιαίτερα στις σημερινές ιστορικές συνθήκες, διεθνείς και εσωτερικές, είναι μάλλον ιδιαίτερα πολύπλοκη υπόθεση, αλλά επιτρέψτε μου να πω γι' αυτό ίσως το λόγο είναι και πολύ ενδιαφέρουσα, γοητευτική, συναρπαστική. Μια προσπάθεια τιτάνια θα έλεγα και ακριβώς όμως επειδή είναι τιτάνια, υπέροχη και αντάξια του ανθρώπου.
Ευχαριστώ πολύ.